Καλησπέρα κύριε. Γυρίσατε από τη Γάζα πριν λίγες ώρες. Θα θέλαμε τις εντυπώσεις σας, θα θέλαμε την εμπειρία σας να μας τη μεταφέρετε. Και συστηθείτε, αν έχει την καλοσύνη. Είμαι ο Ηλίας ο Καρανίκας, ιατρός, ορθοπαιδικός χειρουργός με εξειδίκευση στα παιδιά. Είμαι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νομόνιο Βρετανίας. Υπό την... Το πάω εδώ. Να πες. Μου ζήτησε ο κύριος Μασιώνης, ο σύντροφος Μασιώνης και συνάδελφος, ότι με επιθυμία και εντολή ουσιαστικά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Γιώργου Παπαδρέου, να πάμε μία αποστολή στη Γάζα. Ιατρική και ανθρωπιστική. Κουβαλώντας ιατροφαρμακευτικό υλικό, και ό,τι άλλο υλικό έχουμε, οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, και να πάμε εκεί. Και σε φυσική παρουσία και να σπάσουμε το εμπάργκο που είχαν οι άνθρωποι αυτοί επί 1,5 χρόνο, αλλά και να προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε συγκεκριμένα πρόσωπα εδώ στα νοσοκομεία. Το λυπηρό από όλη αυτή την υπόθεση, καταρχήν η απάνθρωπη, η γενοκτονία αυτού του πληθυσμού, μας έδωσε εμάς την ευκαιρία να αποκτήσουμε μια εμπειρία πρωτόγνωρη τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα. Συνήθως στα σύνορα συναντούμε στρατιώτες από τη μία μεριά και από την άλλη. Εδώ συναντήσαμε 50-60 ασθενοφόρα από τη μία πλευρά και από την άλλη και μόνιμα ανακοινούνται ότι αντί να έχουν όμως φαντάρους μέσα είχαν τραυματίες πολέμου. Το δεύτερο που συναντήσαμε ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη υποδοχή με ρήψεις βομβών δεξιά και αριστερά να πέφτουν σαν το χαλάζι. Στην ουσία κινδυνεύσατε και εσείς. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι καν τον κίνδυνο, γιατί ενσωματώνεσαι με αυτό, ζεις μέσα σε αυτόν, βλέπεις και τους διπλανούς σου που ζουν έτσι. Και κάθε φορά που ακούς ότι θα πέσει κάποια βόμβα, απλώς κοιτάς να δεις, θα πέσει κοντά ή μακριά. Θα με πάρει ή δεν θα με πάρει. Ξεφεύγεις. Και έτσι καταλαβαίνεις και γιατί υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των στρατιωτών, μια χαλαρότητα, ένας αστεϊσμός. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να ξεπεράσουν το φόβο τους. Όποιος πει ότι δεν φοβάται είναι ψεύτης. Απλά το καθήκον επισκιάζει το φόβο. Οι υπόλοιποι ασυστηθείτε κι εσείς. Εγώ είμαι ο Άρης Μουσιώνης, γιατρός, πρώην βουλευτής του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, συντονιστής αυτής της προσπάθειας. Θα ήθελα από τη μεριά μου να πω πως αυτό το οποίο μεταφέραμε στη Γάζα δεν ήταν τόσο το υλικό όσο η φυσική μας παρουσία που για αυτούς διαμόρφωνε το κλίμα, τόνωνε το ηθικό, νιώθαν την ανάγκη μιας υποστήριξης στο κρίσιμο θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουν. Είναι σε μια κατάσταση πραγματικά τραγική, σε μια κατάσταση που δεν έχει κανείς λόγια να την περιγράψει. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον υπέροχο λαό, τον αξιοπρεπή λαό, τον περήφανο λαό, έναν λαό που έχει επιλέξει πρώτα και πάνω απ' όλα ως στάση ζωής να διεκδικήσει την αξιοπρέπειά του στο διηνεκές. Αυτό λοιπόν που τους πήγαμε εκεί ήταν η αγάπη, η αλληλεγγύη ολόκληρου του ελληνικού λαού. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον Γιώργο Παπανδρέου, του οποίου πρωτοβουλία είναι η συγκρότηση αυτής της ομάδος, όπως επίσης και τον Ηλία τον Καρανίκια, τον Θανάση τον Ισιώτη, τον Αλέκο τον Στάνου, τον Χρήστο τον Καπάνταη και τον Θέμη τον Τζίμα, που στο ερώτημα αν δέχονται να έρθουν κάτω από αυτές τις συνθήκες στη Γάζα, ανταποκρίθηκαν αμέσως, γνωρίζοντας και οι ίδιοι τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει μια τέτοια προσπάθεια. Αφού περάσατε ό,τι περάσατε, φτάσατε στο νοσοκομείο. Εκεί χειρουργήσατε, είδατε ασθενείς, πέστε μας. Δυστυχώς, όπως είπε ο Ηλίας ο Καρανίκας, το προϊόν αυτής της υποδοχής, σε εισαγωγικά, το εισπράξαμε, γίναμε μάρτυρες 10 λεπτά αφότου φτάσαμε στο νοσοκομείο. Πολλά λεπτά. Εκείνη τη στιγμή είδαμε να έρχονται σωριδών
τραυματισμένα παιδάκια, γυναίκες, υπερήλικες. Ούτε ένας μαχητής. Και αντανακλαστικά, αυθόρμητα, το καθήκον, το ανθρώπινο καταρχήν, και μετά το ιατρικό, το συναδελφικό, ήταν να βγάλουμε τα ρούχα μας. Δεν προλάβαμε να βγάλουμε τα σακάκια μας, τα παλτό μας. Ήταν να φορέσουμε τις ποδιές και να μπούμε μαζί με τους συναδέλφους Παλαιστίνιους γιατρούς στη μάχη. Εκεί η παρουσία του Ηλία του Καρανίκα, γιατί είναι γνωστός παιδοορθοπαιδικός στην Ελλάδα, αλλά εκεί έκανε γνωστό στο λαό της Γάζας ότι οι μεγάλοι γιατροί δεν είναι αυτοί που έχουν μεγάλους τίτλους, αλλά που διαθέτουν ψυχικά και ανθρώπινα συναισθήματα για να μοιράσουν μαζί με αυτούς τους ανθρώπους την ανασφάλεια που βιώνουν. Είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Δεν είμαστε ούτε ήρωες, ούτε θαραλέοι, ούτε άφοβοι. Φοβόμαστε. Φοβηθήκαμε κι εμείς. Αλλά το ότι μοιραστήκαμε μαζί τους, πήραμε ένα μέρος του φόβου τους κι εμείς, αυτό ήταν καταλυτικό για να βιώσουμε μοναδικές στιγμές. Όπως, να πω αυτό, όταν εμείς μπήκαμε στα επίγοντα περιστατικά, στις αίθουσες μέσα και προσπαθούσαμε να συντονίσουμε, χάρη στην παρουσία του Ηλία του Καρανίκα, κυρίως και του Θανάση του Νησιώτη, και εγώ από τη μεριά μου όσο μπορούσα, πήραμε το παιχνίδι στα πρώτα 20 λεπτά επάνω μας. Γιατί αυτοί οι συνάδελφοι, επειδή είναι και οι ίδιοι Παλαιστίνοι και επειδή ακούγανε και καταλαβαίναν πέρα από την κραυγή και την έκκληση από τις μάνες για τα παιδιά τους, από τους γονείς για τις γυναίκες, για τις κοπέλες, για τα νέα παιδιά, ήταν φορτισμένοι και θολωμένοι. Εμείς απλώς ακούγαμε, δεν καταλαβαίναμε, αλλά βιώναμε μαζί τους την αγωνία να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους στο δρόμο της σωτηρίας, να σωθούν. Πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ζούμε μοναδικές στιγμές. Να ακούγονται έξω τα εξωτερικά ιατρία ότι ο Θεός έστειλε τους Έλληνες τώρα και ο Αλλάχ να έχει καλά την Ελλάδα. Πράγματα τα οποία ειλικρινά εγώ ποτέ, όπως και όλοι μας εκεί, δεν ζήσαμε ποτέ στη ζωή μας. Με αποτέλεσμα αυτό πράγμα να αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου της Ράφας, που είναι συγκλονιστική για την Ελλάδα. Πρώτα και μετά για τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Πασό. Γιατί εκεί ήμασταν Ελλάδα. Ήμασταν η ψυχή και η καρδιά της Ελλάδας. Δεν πήγε σαν κόμμα. Έτσι, μπράβο. Ο Γιώργος Παπανδρέου στηρίζει κάθε ανθρωπιστική δράση, κάθε ανθρωπιστικό εγχείρημα σε αυτή την κατεύθυνση. Πέστε μας πρακτικά, Άρη, πες μας λίγο πρακτικά πώς φτάσατε, πώς κατορθώσατε. Γιατί νομίζω υπάρχουν και άλλοι γιατροί στον κόσμο που προσπαθούν να έρθουν εκεί πέρα, να βοηθήσουν, να συνδράμουν, αλλά δεν το κατορθώνουν γιατί είναι κλειστά τα σύνορα. Εγώ να πω κάτι και να δώσω το λόγο στους συναγωνιστές από αυτή τη προσπάθεια. Φτάσαμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Από ποιο μέρος περάσατε? Πήγαμε μέσω Καΐρου. Και επιχειρούσαμε επί 5 μέρες, αξίζει αυτό να το πούμε, επί 5 μέρες να μπούμε στη Γάζα. Οι αρχές, οι Αιγυπτιακές, μας λέγανε πως υπάρχει κίνδυνος. Λέμε, το ξέρουμε. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τη ζωή σας. Και αυτό το ξέρουμε. Και ότι πρέπει να υπογράψετε διάφορα έγγραφα με τα οποία αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη για τη ζωή σας και τη σωματική σας ακεραιότητα. Και αυτά τα υπογράψαμε. Εμείς είπαμε ένα πράγμα. Ότι ξέρουμε που πάμε, ξέρουμε γιατί πάμε και ξέρουμε τι θέλουμε να προσφέρουμε. Παίρνουμε τις ευθύνες στο ακέραιο. Είπανε ότι δεν σας αφήνουμε να περάσετε για να μην πάθετε κάτι. Και εμείς είπαμε ότι αυτό είναι περίσευμα υποκρισίας. Να αγωνιάτε για 5 ανθρώπους που θέλουν με δικιά τους ευθύνη να μπουν και να διαφορείτε για 1,5 εκατομμύριο λαό, ο οποίος αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται με τον πλέον άθλιο τρόπο, και σωματικά και ψυχικά. Και τελικά περάσατε διαμέσου συνόρων, ναι, από νομιμότατα. Τον μπλόκο περάσατε και από Ισραηλινά στρατεύματα? Όχι. Εδώ θέλω να μιλήσει και ο Χρήστος. Είμαι ο Χρήστος Καπάτης. Ήταν η ψυχή μας, οφείλω να πω, ήταν η σύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Παλαιστίνη. Είμαι ο Χρήστος Καπάτης, είμαι οικονομολόγος, δεν έχω την ιατρική ιδιότητα.
Είχα τυπικά την ευθύνη της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ας πούμε. Αυτές οι αποστολές χρειάζονται και μια σχετική υποστήριξη. Δηλαδή όλα αυτά, αφού περάσει τα σύνορα, τελειώνουν. Από εκεί πέρα έχεις άλλους ρόλους. Εγώ, πριν πω το πώς περάσαμε ή τι κάναμε κτλ., πρώτα είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τον Παλαιστινιακό λαό για τον αγώνα που δίνει ως τελευταίο προγεφύρωμα για τη δικιά μας αξιοπρέπεια. Αυτοί οι άνθρωποι μας κάνουν περήφανος. Αυτοί οι άνθρωποι αφυπνίζουν συνειδήσεις. Ευελπιστώ κάποια στιγμή και όλη η ελληνική κοινωνία, αλλά και όλος ο κόσμος να καταλάβει το δράμα που ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Το Ισραήλ τους έχει δώσει δύο επιλογές. Ή να πεθάνουν από πείνα, ασιτία, αρρώστια από λόγω του εμπάργου, ή να πεθάνουν από κάποιο πύραυλο. Αυτοί βρήκαν και μια εναλλακτική λύση, την αντίσταση, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να την υποστηρίξουμε με τη φωνή μας, να είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα τους. Πρέπει να φωνάξουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Και αν δεν το καταλαβαίνουμε εδώ, σπίτι μας, είμαστε βολεμένοι, με το που πλησιάζεις τα σύνορα, το καταλαβαίνεις αμέσως. Και τώρα, λέγοντας, περνώντας τα 30 μέτρα μεταξύ του ενός φυλακίου της Ράφα της Αιγυπτιακής μέχρι το φυλάκιο της Ράφα της Παλαιστινιακής, το μπλόκο που είπε. Ναι, νομίζω ότι έχεις πάει σε έναν άλλο πλανήτη. Είναι ένας άλλος πλανήτης. Είναι ένας άλλος κόσμος. Τώρα τεχνικά το πώς περάσαμε, εντάξει, από το ένα φυλάκιο μέχρι το άλλο είναι μια απόσταση των 10-15 μέτρων, μέχρι τη μία πόρτα σε συνοδεύουν οι Αιγύπτιοι, από εκεί και πέρα σε παραλαμβάνουν οι Παλαιστίνοι με ένα, ας το πούμε, λεωφοριάκι, το οποίο έτυχε την ώρα που περάσαμε να έχουμε και άγημα υποδοχής. Στα 100-150 μέτρα. Έπεσε μια οβίδα την οποία τη νιώσαμε, ταρακουνήθηκε όλο το λεωφορείο. Αναγκαστικά βγήκαν από το λεωφορείο, μας βγάλανε μάλλον οι άνθρωποι και μας βάλανε στα στενοφόρα, τα οποία τρέχανε με ηλικιώδη ταχύτητα για να φτάσουμε να μπούμε μέσα στο νοσοκομείο. Τα στενοφόρα για να προστατεύσουν εσάς, μάλλον. Μήπως τα σημαδέψουν, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, βεβαίως. Και τελικά φτάσατε στα νοσοκομεία. Επειδή πάρα πολλοί ρωτάνε αν υπήρχε αίσθημα ασφάλειας στα νοσοκομεία που ήμασταν ή στα στενοφόρα. Σε κανένα χώρο δεν υπήρχε το αίσθημα της ασφάλειας. Σε κανένα. Ή την τελευταία μέρα που φεύγαμε, χάσαν τη ζωή τους δύο γιατροί. Ακριβώς Παλαιστίνοι. Πόσοι γιατροί από την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο έχουν πάει, πόσες αποστολές κατορθώνουν? Οι πρώτοι που μπήκαν ήμασταν εμείς. Υπήρχαν δύο Νορβηγοί, τους οποίους επίσης θέλω να χαιρετήσω. Συνάδελφοι, οι οποίοι βρεθήκαν πριν τον πόλεμο και ήταν εγκλωβισμένοι μέσα. Οι οποίοι δώσαν υπέροχη μάχη. Έχουν φύγει ή είναι ακόμα? Αυτοί έχουν φύγει. Αυτοί βγαίνανε, εμείς μπαίναμε. Και συναντηθήκαμε στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Και τα είπαμε. Είμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μετά την 26η Δεκεμβρίου. Δηλαδή μετά την μέρες που ήσασταν, για πέστε μας, ήταν από ποια μέρα σε ποια μέρα? Περίπου τρεις μέρες ήμασταν. Ήμασταν δίπλα στα σύνορα. Και τρεις μέρες μέσα. Όταν αρχίζεις και χειρουργείς, όταν αρχίζεις και βλέπεις αυτόν τον κόσμο που έρχεται συνέχεια, έχεις δύναμη να σταματήσεις έστω για ένα τσιγάρο, αν καπνίζεις, για να πιεις νερό? Πέστε μας τις συνθήκες αυτές. Ο χρόνος. Σταματάει μάλλον. Ο χρόνος, για να είμαι ειλικρινής, εγώ θα πω και θα συνεχίσει ο Ηλίας ο Καρανίκας, ο οποίος είναι πιο έμπειρος στα θέματα αυτά. Ο χρόνος σταματάει. Εκεί αισθάνεσαι άλλος άνθρωπος. Αποκτάς άλλη διάσταση. Εκ των πραγμάτων. Είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Όταν βλέπεις συνανθρώπους σου κομματιασμένους, χτυπημένους, οι συγγενείς να κλαίνουν δίπλα και να αλαλάζουν πραγματικά στην κυριολεξία. Έχουν έναν μοναδικό τρόπο να εκφράζονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί, σε αυτή τη περιοχή. Αυτό το πράγμα έχει επιπτώσει στον ψυχισμό και εκεί κινητοποιείς ό,τι ψυχικά αποθέματα διαθέτεις, ό,τι επιστημονικές γνώσεις έχεις, στο έπακρο. Έρχονται τα πάντα στο μυαλό σου. Εγώ είχα ένα πρόβλημα με τη μέση μου. Εξαφανίστηκε. Πέρασε. Δύο μέρες πριν. Και πραγματικά μου φύγε. Μου φύγε. Ο Ηλίας ο Καρανίκας, όπως και οι άλλοι, ήμασταν πολύ κουρασμένοι. Γιατί ήμασταν με τις ώρες σας σήμερα.
Ξαφνικά ξεκουραστήκαμε. Και όταν βγήκαμε από τα χειρουργεία, πραγματικά, επειδή όταν έχεις την αίσθηση, εμένα ήρθε ένας συνάδελφος και με φόρτισε συναισθηματικά. Όπως η μητέρα πήγε να ευχαριστήσει τον Ηλία τον Καρανίκα, όταν χειρούργησε το μικρό το παιδί. Εμένα ήρθε ένας συνάδελφος και με φίλησε στον ώμο. Με φίλησε στον ώμο και τον είδα βουρκωμένο. Περνά σε άλλη διάσταση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω και να κλείσω εγώ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αισθανθήκαν τα χνότα μας. Αισθανθήκαν την ψυχή μας, την καρδιά μας. Και αυτό το πράγμα πιστεύω πως και εμείς από τη μεριά μας, αλλά και αυτοί από τη μεριά τους δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Αξίζει να πει ο Χρήστος, ο Καπάνταης, που ήταν και ο διερμηνέας μας εκεί, τα λόγια του διοικητή του νοσοκομείου όταν έδειχνε την μετονομασία της αίθουσας επηγόντων περιστατικών της πτέρυγας αυτής του νοσοκομείου σε πτέρυγα Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου στα ελληνικά, να το βλέπουμε στη ράφα να γράφεται, από κάτω στα αγγλικά και πιο κάτω στα αραβικά. Τα λόγια ήταν συγκλονιστικά, πραγματικά. Πέστε μας λίγο για τα πρακτικά. Είχατε υλικό μαζί σας? Φέρατε μαζί σε λίγο, γιατί υπάρχει έλλειψη από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχουν τεράστιες έλλειψεις, είναι γεγονός. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπε ο φίλος μου Άρης, ότι εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου καθόλου. Δεν σκέφτεσαι καν τι προσωπικές ανάγκες έχει σαν άτομο. Δεν σκέφτεσαι καν να πας στη τουαλέτα. Δεν σκέφτεσαι να πεινάς. Αντιψάς. Είναι η αίσθηση της προσφοράς πάλι που δεν σκέφτεσαι να ταλαιπωρείς το παιδί που εξετάζεις, το παιδί που φτιάχνεις, τον έφηβο. Γιατί η προσφορά είναι πάνω και από την ταλαιπωρία και από τον πόνο που του δημιουργείς ενδεχομένως. Και βέβαια το αποτέλεσμα το βλέπεις μετά. Το βλέπεις ακριβώς στο βλέμμα το ήρεμο, στο χαμόγελο που σου δίνει ο κάθε ασθενής. Είναι μεγαλύτερη αμοιβή. Σαν γιατρός έχετε προσφέρει αρκετά χρόνια, αλλά ίσως πιθανολογώ εγώ να μην είχατε ποτέ αισθανθεί τέτοια συναισθήματα. Όχι, όχι. Και γι' αυτό ακριβώς είπα ότι στη συμφορά που δέρνει αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον λαό, μου δώσαν την ευκαιρία για μια πρόσθετη εμπειρία, την οποία βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει κανένας. Τα είδα, τα ίσα, τα νιώσα, τα ίσα στο πετσί μου. Αυτό δεν το βγάζει κανείς. Και εδώ εγώ θέλω να πω ότι κάποτε πρέπει να σταματήσουμε την υποκρισία. Όσοι έχετε δύναμη και εσείς έχετε με τα μέσα ενημέρωσης, με το έντυπο, με τον τύπο, από στόμα σε στόμα, ξεσηκώστε συνειδήσεις. Γιατί απλούστατα αυτοί που κάνουν και κουμαντάρουν τον κόσμο σήμερα είναι αναπαυμένοι στον καναπέ τους. Θέλω τυφλούν. Μάλλον περιμένουν να ολοκληρωθεί η καταστροφή, να ολοκληρωθεί πια η γενοκτονία και τότε να πάρουν αποφάσεις. Πρέπει να μην τους αφήσουν. Αυτή είναι η απάντηση δικιά μου. Και αυτό είναι χρέος όλων μας. Αυτή την ώρα δεν μιλώ ούτε καν σε γιατρός, μιλώ σαν άνθρωπος. Και θα κλείσω με ένα πράγμα. Όταν σήμερα το πρωί που επιστρέψαμε και μπήκα στο μπάνιο μου, δεν ξέρω τι ξέπλαινα εκεί την ώρα. Τον υδρότα μου, το φόβο μου ή την ντροπή μου πολύ περισσότερο σαν άνθρωπος που ανεχόμαστε σε αυτό τον αιώνα που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε πολιτισμένοι και δίπλα μας ακριβώς να χάνουν τις ζωές έτσι άδικα. Δεν ήταν γιατί πέθανε από φυσικό θάνατο. Δεν ήταν γιατί πάθανε ένα τροχαίο ατύχημα. Αλλά τους σκοτώσανε. Θα ήθελα να σας μεταφέρω μια εμπειρία, επειδή λόγω ότι μπορούσα να συνοηθώ στη γλώσσα τους, θέλω να σας μεταφέρω δύο περιστατικά. Το ένα είναι αρχικά μετά τους πρώτους τραυματίες που άρχισαν να έρχονται στο νοσοκομείο. Νιώσαμε όλη μια μηχανία, δεν κρύβω ότι κλάψαμε, σφιχτήκαμε, φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Οι γιατροί μας βέβαια κατευθείαν πήγαν μέσα. Κάποια στιγμή νιώθω τον Άρη να μου τραβάει το χέρι και να μου λέει έλα μέσα. Δεν έχω την ιατρική ιδιότητα, αλλά θα έπρεπε οι γιατροί μας να συνοηθούν και με τους ασθενείς αλλά και με τους υπόλοιπους γιατρούς. Εγώ που δεν έχω την εμπειρία από τέτοια πράγματα, σας πληροφορώ ότι μετά από ένα λεπτό δεν με πείρασε τίποτα. Δηλαδή φεύγουν οι φόβοι, φεύγουν οι αναστολές, φεύγουν όλα και το μόνο που σκέφτεσαι είναι πώς θα βοηθήσεις. Τίποτε άλλο. Ενδεχομένως σε άλλη φάση μπορεί να λιποθυμούσες αν έβλεπες και βελόνα. Είμαι βέβαιος ότι σε άλλη φάση όχι μόνο θα λιποθυμούσα, θα πέφτα κάτω. Και ένα άλλο περιστατικό,
το οποίο εκεί αξίζει να πούμε ότι οι οδηγοί των ασθενοφόρων είναι ήρωες. Όταν λέμε είναι ήρωες, περπατάνε στους δρόμους για να μαζέψουν τους τραυματίες και από πάνω οι πύραυλοι τους κυνηγάνε. Σύλλογο κινητικότητας έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τους πετύχει ένα... Τους χτυπάνε, τους χτυπάνε, τους κυνηγάνε. Ακριβώς αυτό. Χτυπάνε ό,τι κυνηγάνε. Ό,τι εκεί συνέβη ένα συγκλονιστικό περιστατικό για μένα. Κάποια στιγμή που είμαστε στο χώρο του νοσοκομείου, εμφανίζεται ένας από τους οδηγούς των ασθενοφόρων, με πιάνει παράμερα από όλους τους υπόλοιπους και μου λέει: «Σε παρακαλώ, θέλω κάτι να δεις». Εμπιστευτικά. Με φωνάζει, πάμε σε ένα δωματιάκι ακριβώς δίπλα στα ασθενοφόρα και βλέπω δύο-τρεις άνδρες των αντίστοιχων ΕΚΑ αυτών δικών μας. Και δίπλα έναν σεβάσμιο κύριο, ας πούμε, ήταν ο αντίστοιχος ο ιερέας ο δικός τους, ο οποίος του έκανε μασάζ. Εγώ δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Και μου είπαν το εξής, ότι λόγω του φόβου και των συνεχόμενων εκρήξεων που γίνονται, αυτοί οι άνθρωποι συνέχεια έχουν συσπάσεις. Και όπως μου εξηγήσαν και οι γιατροί, δημιουργούνται στον οργανισμό τους κράμπες, σπασμοί. Επειδή όμως ντρέπονται να πούνε στους γιατρούς, ότι φοβούνται, έχουν κάτι σαν εξομολόγηση και το λένε στον αντίστοιχο παπά τους, στον ιερέα τους. Και μας φωνάξανε για να ρωτήσουμε τον γιατρό μας αν αυτό που κάνουν είναι σωστό. Δηλαδή, αν το μασάζ που κάνει ο ιερέας πλέον, φυσικά το μασάζ με λάδι και τα λοιπά, που κάνει στον οδηγό του ασθενοφόρου, πρέπει να γίνεται έτσι ή με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται. Και αυτό εμπιστευτικά, να μην ακούσουν οι άλλοι ότι φοβούνται. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, δηλαδή δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Πέρα και πάνω από την ανθρωπιστική βοήθεια, από την ιατρική προσφορά, εκείνο που έχει σημασία για αυτόν τον κόσμο είναι ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που τους σκέφτονται, τους νιώσαν δίπλα τους, τότε που τους χρειάζονται. Δεν έμειναν μόνοι, δεν νιώθουν μόνοι. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Να γιατί λέω ότι όποιος μπορεί να πάει, ναι, να το κάνει. Έστω και αν δεν κουβαλάει ούτε μία πυρώνα, ούτε μία σύριγγα, ούτε μία γάζα. Και μόνο και μόνο η παρουσία κουβαλάει ακριβώς την ανθρωπιά του. Αυτοί έχουν ανάγκη.